Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας. Ξεκινούν τα play-offs απόψε στην Development League, το 16 και το ματσάκι ανάμεσα στους Winners και τους Escapers μόλις ξεκίνησε. Με τους Winners να βρίσκουν νωρίς και τους χώρους, να φτάνουν στο πρώτο τους καλάθι, να ανοίγουν το σκορ για το 2-0. Οι Winners οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ καλή κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα. Ολοκλήρωσαν με 23 νίκες και μόλις μια ήττα. Ενώ από την άλλη, παίρνοντας την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο, ενώ από την άλλη, οι Escapers μέτρησαν 16 νίκες και 8 ήττες και ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια στην τέταρτη θέση του πρώτου ομιλού. Σήμερα οι φιλοξενούμενοι κατεβαίνουν με μόλις μια πεντάδα στην αναμέτρηση. Έτσι, η αποστολή τους κόντρα στους Μίνες, οι οποίοι έχουν έρθει με 8 απόψε, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Θα έρθει τώρα και το καλάθι για τους Γαλαζιούς. 2-2 το σκορ. Δεν θα έρθει γρήγορη απάντηση. Μπάλα στα χέρια του Τάγκα. Τεπάστας κατεβάζει στην γωνία. Ο Τσιγκλιτζής. Ο Πάστας και πάλι θα γυρίσει, θα βρει ένα δύσκολο καλάθι και θα βάλει μπροστά τους Escapers με 2-4. Καλή της ώρα για τους Μίνες. Εξόπουλος στέκεται λίγο πιο μπροστά από τις βολές, αστοχή, μάζεψε την κλητής. Ταγκάς. Στρεμιέτσνη βρήκε τον Καζαναστάση και πάλι Στρεμιέτσνη. Η μπάλα κατέληξε σε αντίπαλο. Σε έκλεψε ο Σικάς. Προλαβαίνει κιόλας στην μπάλα προς τον Μινών. Εφόρα έρχεται από πίσω, θα στοχίσει. Όμως ο Βοιατζής θα έρθει δεύτερη ευκαιρία για το 4-4. Ταγκάς. Αλλά είναι για τους Μίνες, έγινε το λάθος από τους Escapers. Ο Καζαναστάσης δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την πάσα. Έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των σημερινών γηπεδούχων. Πέσε κοντά ο Βογιατζής. Επιμένει ο ίδιος. Δεν θα βγει νικητής στην εκτέλεση. Η κατοχή όμως παραμένει στην ομάδα του. Να πούμε πως στο top 16 οι ομάδες θα δώσουν δύο παιχνίδια και στο φινάλε θα μετρήσει η τελική διαφορά που θα έχουν πάρει στις δύο αναμετρήσεις. Από εκεί θα προκύψει και η ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Στην επίθεση τώρα εμεινώς με τον Σικά, σηκώνεται για τρεις. Διεκδικήσιμη μπάλα, θα καταλήξει εκτός και παραμένουν έτσι εμεινώς στην επίθεση. Έξι δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Μα να πάει έξω στον Αλεξόπουλο, θα πάρει το τρίποντο αυτός και θα το βάλει κιόλας ο Νίκος Αλεξόπουλος. Θα κάνει το 7-4. Το τρίποντο της αναμέτρησης αυτό για τους Μίνες, οι οποίοι είναι στο συν 3. Ταγκάς συνεργάζεται με τον Στρεμιέτσνη. Καζαναστάσης, θα πάρει το τρίποδο για αυτός, θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Μια μακρινή πάσα η οποία έφτασε στον Γαλίτη. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια, από τα αριστερά θα εκτελέσει. Παλεύει ο Στρεμιέτσνη, θα γραπώσει τελικά το rebound. Παρέμεινε το 7-4, μετά εδώ πέρα στις συγκεκριμένες φάσεις. Ταγκάς. Και ο Καζαναστάσης και πάλι Ταγκάς. Οργανώνει, παίζει με τον Στρεμιέτσνη, πάσα χέρι με χέρι, στα 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Είναι μόνος του ο Τσικλητζής στην περιφέρεια, βρήκε ένα μαρκάρι στο σούτ, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Φεύγουν τώρα στην άλλη πλευρά οι Μίνες, οι οποίοι τρέχουν στην επίθεση. Δεν θα μπορέσει να φύγει μπάλα στο καλάθι ο Βογιατζής.
Αγκάς, στον Κάζ Δαναστάση. Συγκληθείς, καγερά υποπίεση, θα μαζέψει ο Παπαστάμος. Γαλίτης. Παπαστάμος παίζει με πλάτη, φτάνει κοντά στην ρακέτα που δεν του κάνει το χατήρι όμως. Η μπάλα θα καταχάσει στην συνέχεια. Στρέφουν έτσι οι παίχτες των Μηνών στην επίθεση. Ωραία η πάσα, θα την εκμεταλλευτεί με τα αριστερό χέρι ο Γαλίτης, ο οποίος θα κάνει το 9-4. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το προβάδισμα είναι στα χέρια των γηπεδούχων. Τάγκας κρατάει, παίζουμε τώρα με τον Τσικλιτσί. Τρεμιέτσνη για 3, δεν το βάζει. Πάστας μαζεύει. Μια επίθεση για τους γαλάζιους. Τσικλιτσίς, Τάγκας στην κορυφή. Πιέζεται, πετάει την μπάλα, θα καταλήξει μέσα όμως με τη βοήθεια του ταμπλό. Για το 9-6. Παπαστάμος. Στην πλάτη του ο Καθαραστάσης βρήκε εξαιρετική πάσα για τον Γαλίτη. Ο Παπαστάμος την ώρα που ερχόταν στα τρέιλερ ο συμπαίκτης του τον τροφοδότησε για το 11-6. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Καθαναστάσης, πάσα απέναντι. Με μια τσινή στον Τάγκα, θα τελέσει αυτός για 3, θα κάνει airball. Μπαλά, πέρασε εκτός. Ο Γιατζής δίστασε, πλησίασε όμως την ρακέτα καθώς η άμυνα τον εσκέπεξε εδώ, αδράνησε. 13-6 πλέον. Τάγκας κάνει βηματάκια πίσω. Άρα και την ευμένη πάσα του. Δεν ήταν έτοιμος ο Στρεμιέτσνη. Ήρθε και την πίεση του Βογιάτζη πάνω του. Παναφορά φέρνει την μπάλα στα χέρια του Στρεμιέτσνη. Με πάστας στα δεξιά. Ένα δευτερόλεπτο, δεν είχαν δει το ρολόι Escapers. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος, χωρίς να βρουν κάποια εκτέλεση. Γαλίτης. Σικάς. Και πάλι Γαλίτης στα αριστερά. Βρήκε χώρο ο Βογιατζής, έμεινε μόνος του και εκτέλεσε. 16-6. Νωρίς το μάτς, φεύγουν στο σύν 10. Οι Μήνωες. Με πάστας πέρασε, έφτασε μέχρι μέσα, σκόραρε κιόλας για το 16-8. Σικάς. Ζητάει ο Παπαστάμος. Παίζει και πάλι με τον Σικά. Για θα βρει στόχο, μαζέψε ο Δε Πάστας. Ταγκάς. Παίρνει το κέντρο. Πάσα του στον Στρεμιέτσνη, παίρνει και πάλι στα χέρια του. Δε Πάστας αφήνει έξω. Τσικλιτσής. Προσπίσει από τον Δε Πάστα, 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Τσικλιτσής, βρίσκει σίδερο. Παίρνει στην άλλη πλευρά τώρα η γηπεδούχος ομάδα με τον Βογιατζή να αφήνει τον Σικά. Στρεμιέτσνη θα βγει πάνω του. Δεν θα μπορέσει να νικήσει την αντίβαλη άμυνα ο Σικάς. Πολύ καλή αντίδραση από τον Αλεξόπουλο, κρατούν όμως οι Γαλάζιοι. Ένα τρίποδο τώρα από την γωνία, είναι άστοχο. Μαζεύει ο Σικάς πρώτου Δε Πάστα. 1-20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το σχόλιο προσυμίζω στο 16-8. Δεν θα γίνει αποδεκτής της πάσας ο Παπαστάμος, ο οποίος πιάνει τη μέση του. Ταγκάς. Στον Τσικλιτζή. Δε Πάστας
αφήνει στα αριστερά. Στρεμιέτσνη για 3. Ακόμα ένα στόχο τρίποντο από τους Escapers. Από τον Γκαζιμίνοες. Θα φτάσουν μέχρι το καλάθι. Ο Βογιατζής θα τελειώσει καλά τη φάση και θα κάνει το 18-8. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Κύριο Στρεμιέτσνη. Τάγκας για 3, είναι άστοχος. Ψάχνουν το σουτ πίσω από τα 6.75 Escapers. Δεν τα έχουν καταφέρει καλά μέχρι στιγμής. Μια επίθεση τώρα για τους Μίνωες. Θα μείνουν και 2 δευτερόλεπτα στην συνέχεια. Στα 14 τώρα το ρολόι, 12 για τους γηπεδούχους. Παπαστάμος σηκώνεται υπό πίεση. Υπάρχει φάουλ από τον Καζαναστάση. Στη γραμμή ο Παπαστάμος, αυτό είναι και το πρώτο ομαδικό. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 28. Τάγκας με 7 δευτερόλεπτα. Υπάρχει φάουλ τον Σικά. Πρώτο ομαδικό και για τους Μίνωες. Τεπάστα στα 2. Θα περάσει, πατάει γερά, προλαβαίνει το ρολόι, δεν μπορεί να σκοράρει. Τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 28. Μπήκαμε μόλις και, στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. Με τους Μίνωες να έχουν πάρει μια απόσταση 12 από το στομάτς. 28. Δείχνει φωτεινός πίνακα. Τάγκας θέλει να μειώσει. Θα τα καταφέρει με το σουτ τριών πόντων. Θα κάνει το 20-11. Δεν κάνω λάθος. Αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποντο που βρίσκουν απόψε οι φιλοξενούμενοι. Σικάς. Αριστίδης Αλεξόπουλος, παίζει με τον Βογιατζή. Πιέζεται αστυπτικά από τον Στρεμιέτσνη, βρήκε μια εκτέλεση, όχι καλή όμως. Μπάλα στα χέρια του Τάγκα, δε πάστας τώρα. Σηκώνεται για 2, από μέση απόσταση θα το βάλει για το 20-13. Ένα σέρι 5-0 από τους Escapers, οι οποίοι μειώνουν στους 7 πόντους. Εδώ αδράνησε η άμυνα. Χάθηκε ο Βογιατζής, χαλάθηκε ο φάουλ, καθώς πήδηξε σε λάθος κόνο ο Τζιγκλιτζής. 22-13. Και έχουμε και μια συλλογική βολή για τους γηπεδούχους. Ο Βογιατζής θα στοχίσει ωστόσο. Παραμένει έτσι το 22-13. Τάγκας. Πήρε ο Δεπάστας, μπαχάσιν επάνω του Παγιαβουήθα και Αλτσαντζής. Αλλά και ο Βογιατζής. Τελικά έχουμε διεκδικήσει με μπάλα, τζάμπολ και κατοχή είναι για τους Μίνωες. Πολύ έξυπνα και έκλεισαν τρεις παίχτες. Δυσκόλευσαν αρκετά τον Δεπάστα και βγήκαν τελικά κερδισμένοι οι γηπεδούχοι. Αλτσαντζής. Αποφύγει ωραία τον Καζαναστάση. Θα βρεθεί σε θέση βολής για το 24-13. Πρώτη πόντη στο μάτς και για τον Αλτσαντζή. Τσικλιτζής προλαβαίνει την άμυνα του Μπαχά. Δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Κατεβάζει τώρα ο Αλτσαντζής. Έγινε η κίνηση από τον Μπαχά. Θα το πάρει από το πλάι. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Τάγκας στο rebound. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Καζαναστάσης αφήνει στον Στρεμιέτσνη. Και πάλι Στρεμιέτσνη στα αριστερά.
πάρει τελικά τώρα την εκτέλεση για 3. Βρίσκει σίδερο. Μαζεψαν οι μήνες με τον Αλτζατζή τώρα να οργανώνει. Έχει κοντά τον Τεπάστα. Φεύγει λίγο η μπάλα στην τρίπλα. Αφήνει πιο πίσω στον Τσικά. Περνάει ένα μέσα από 2, υπάρχει φάουλ. Τον Τσικλιτζή, ο οποίος όμως σηκώνει το χέρι του. Καθώς έχει κάνει το δεύτερο ομαδικό για τους Escapers. Εύστοχο στην πρώτη ο Σικάς, 25-13. Δύο στους δύο, με τον ίδιο για το 26-13, στους συν 13. Πλέον οι μήνες. Τάγκας. Με Πάστας γυρίζει, αφήνει έξω ξανά στην Μιέτσινη. Έχει πάρει αρκετά σωστά και από εκεί. Δεν έχει καταφέρει να βάλει κάποιο μέχρι στιγμής. Με Πάστας θα βρεθεί στο παρκέ μετά από φαουλ που υπήρξε από τον Βογιατζή. Ο Δε Πάστας, 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τάγκας για 3 μέσα. 26-16. Τάγκας είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταφέρει να σκοράρει πίσω από τα 6-75 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι γενικά παίζουν από το τρίποντο σήμερα. Μαχάς γυρίζει μπροστά από 2, θα αφήσει παρά στο καλάθι. Έχει χτυπήσει όμως ο Τάγκας. 28-16 το σκορ. Πιάνει το στήθος του ο Τάγκας, ο οποίος ήρθε σε επαφή εκεί στην άμυνα που έπαιξε πάνω στον Μπαχά. Δεν σ' άκουσε. Ενώ πάμε τώρα σε μια διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση. 28-16 το σκορ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 6 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Πάστας. Ήρθαν δύο μπροστά του. Υπάρχει φαουλ τον Μπαχά. Ποιος το παραδέχεται κιόλας. Θα λέει με τον Αλτζατζή. Έχουμε βόλες τώρα για τον Δε Πάστα. Έτσι πρώτη. Δεν αλλάζει έτσι το 28-16. Βάζει την δεύτερη. 28-17. Αλτζατζής. Πήρε ο Μπαχάς και πάλι έξω. Αλλά πάει στα χέρια του Βογιατζή. Θα γυρίσει εξαιρετικά, πάρα πολύ όμορφη κίνηση από τον Βογιατζή, ο οποίος εισπράττει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Απέφυγε εξαιρετικά την άμυνα του αντιπάλου του και γράψε το 30-17. Δε Πάστα σηκώνεται αμέσως, πάρα πολύ όμορφο καλάθι και από την πλευρά των Escapers για το 30-19. Τσατζής, ωραία προσποίηση, την έφαγε ο Καζαναστάσης, δεν μπόρεσε να το σταματήσει. 32-19. Βλέπουμε όμορφες φάσεις στα τελευταία λεπτά και από τις δύο πλευρές. Καζαναστάσης επιχειρεί τώρα για 3, θα το βάλει και αυτός. 32-22 ο Καζαναστάσης.
Μετά τον Τάγκα γίνεται ο παίκτης που συνδέεται και αυτός με το καλάθι πίσω από την γραμμή του τρυπόντου. Μουγιατζή σηκώνεται. Δείξε μπροστά του ο Στρεμιέτς, υπάρχει φάουλ όμως. Αλλαγές τώρα. Αλλαγή βασικά. Για τους Μήνωες δεν έχουν αλλαγή να κάνουν οι Escapers. Παπαστάμους πέρασε στο μάτς και πάλι. Στοχή στην πρώτη ο Βογιατζής. Κάνει την δεύτερη 32-33-22. Το σουτ. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Παπαστάμο. Χτυπούν στον εφηβιασμό οι γηπεδούχοι για το 35-22. Όμως στη συνεργασία ο Πάστας από το πλάι θα το βάλει. 35-24. Θα κερδίσει φάουλ τον Στρεμιέτσι. Έχουμε βολές. Για το 37-24. Ωραία εκεί βρήκε τον Στρεμιέτσνη ο Τάγκας, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό στην πάσα. Κρατάει ωστόσο, αφήνει στον Κάζα να στάσει. Τάγκας. Στρεμιέτσνη. Πάρει το τρίποντο, κάνει ένα κοντό σουτ. Μάζεψαν οι Μήνωες με τον Αλτσατζή. Πάει με φόρα προς τα μέσα, Σικάς, δεν θα σκοράρει. Τάγκας πήρε από τον Στρεμιέτσνη. Δεν βιάζεται. Δυναμική έχει άμυνα τον Βογιατζή. Προσπάθησε να κόψει την πάσα η οποία πήγαινε για τον Στρεμιέτσνη. Κάνει το φάουλ τελικά. Παστάς, Πυροτάγκας, στα αριστερά, σκαστή πάσα, έκλεψε ο Αλεξόπουλος. Αλτσατζής, δεν έχει γυρίσει ο Δεπάστας, στην άμυνα. Γι' αυτό βλέπετε τέσσερις γαλάζιες φανέλες, άστοχο το σουτ Αλτσατζή. Έχει μείνει ο Δεπάστας στην άλλη πλευρά, τώρα θα πάει μπαλά σε εκείνον. Πιέζει τον Αλεξόπουλο. Ταγκάς με τον Αλτσατζή μπροστά του και 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Συνεργαστεί με τον Κάστα Αναστάση, όχι τελικά δεν θα βγει η συνεργασία. Αλτσατζής, εξαιρετική πάσα, δεν θα την κάνει ασίστ ο Σικάς. Και Πάστας, μια προσποίηση. Σε στον Τάγκα, αυτός τώρα είναι με την κατάσταση. Κάνει την κίνηση ο Τσικλητζής στο Δεπάστα, πήγε η μπάλα. Με το δεξί χέρι θα σηκωθεί μπροστά από τα υψωμένα χέρια του Αλεξόπουλου. Δεν σκόραρε, Αλτσατζής επιχειρεί μια μακρινή πάσα. Στρεμιέτσι βάζει τα χέρια του και πετάει εκτός την μπάλα. Κατοχή παραμένει στους Μήνωες. Όχι για πολύ όμως. Περνάει τον αντίπαλό του. Περιμένει τους συμπαίκτες του, αφήνει τώρα στον Δεπάστα.
βηματάκι πίσω από τον Στρεμιέτσνη. Μάζεψε ο Βογιατζής και θέλει να τρέξει τώρα στην άλλη πλευρά. Βογιατζής. Πάσα τυφλή. Ωραία συνεργασία, απίστευτο καλάθι από τους Μήνες. Χάθηκε η μπάλα εδώ. Και ο Σικάς είναι αυτός που σκόραρε για το 39-24. Τάγκας. Τελευταίο μισό λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Τσικλητής στον Δεπάστα. Τάγκας παίρνει, σηκώνεται κατευθείαν. Μαζί στο Αλτζατζής. Μια επίθεση 20 λεπτών. Όλα για τους Μήνες. Κρατάει ο Αλτζατζής στα 12. Έξι δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έχει τον Τσικλητσί μπροστά του, θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Μαζεύουν οι γαλάζιοι ένα δευτερόλεπτο. Φινάλ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο, με το σκορ να δείχνει 39-24 υπέρ των γηπεδούχων. Πολύ ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στο 39-24 βρισκόμαστε. Οι Μήνες έχουν καταφέρει να πάρουν ένα καλό προβάδισμα στο μάτς κοντρά στην μόλις μια πεντάδα των Escapers. Τάγκας ξεκινάει με ένα τρίποδο το οποίο θα βάλει κιόλας. 39-27 μέχρι στιγμής ο Τάγκας είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει από την πλευρά των Escapers. Έχει βρει στόχο πίσω από τα 6.75 τρεις φορές μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και κρατάει την ομάδα του σε απόσταση 12 πόντων τώρα. Δεπάστας θέλει να μειώσει κι άλλο με ένα δύσκολο σούτ από το Clay. Δεν θα τα καταφέρει. Κατεβάζει ο Γαλίτης. Σικάς. Αποφεύγει τον Στρεμιέτσνη. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 41-27 τώρα. Ταγκάς. Καταναστάσεις αφήνει δίπλα του. Στρεμιέτσνη θα κάνει airball. Γαλίτης άρχισε στον Παπαστάμο. Γυρίζει μπροστά από τον Στρεμιέτσνη. Θα πετύχει το καλάθι μπροστά από τον ψηλό των Escapers. 43-27. Τάγκας. Τσιλιτσής. Κάνει το σκρίν από τον Καζαναστάσιο. Τάγκας θα συνεργαστεί μαζί του. Δεν έγινε καλή πάσα στην συνέχεια. Σικάς έκλεψε. Πέφτει γρήγορα στην άλλη πλευρά, θα βρεθεί στο παρκέ. Κερδίζει εδώ στο φαουλ τον Τάγκα, ο οποίος σπέβει να του δώσει το χέρι. Φαουλ που είναι το πρώτο με τους Escapers στην τρίτη περίοδο. Έστοχος ο Σικάς. Μάλλα στον Τάγκα, 45-27 το σκορ. Φτιάχνει επιλογές, θα το πάρει τελικά από πολύ μακριά. Δεν είναι καλή όμως η κατάληξη της φάσης. Μια γρήγορη επίθεση από τον Σικά. Του πάει και πάλι γρήγορα στην απέναντι πλευρά ο παίκτης των Μηνών. 47-27. Τάγκας θα επαναφέρει τώρα για τους Escapers στο συν 20 πλέον οι Μήνες. Στρεμιέτσνη. Τσικλητσής.
Με πάστας. Έχει μηδενίσει το ρόλο της επίθεσης. Δεν προλάβαν να εκτελέσουν έγκαιρα οι Γαλάζοι. Έτσι δεν αλλάζει κάτι στο σκορ. Γαλίτης. Παπαστάμος. Φτάσε κοντά, σηκώθηκε και εκτέλεσε για 2. 49-27. Έχουν πιάσει καλό ρυθμό οι μήνες. Όπως και να έχει, η κούραση θα παίξει και το ρόλο της στην πλευρά των Escapers. Και μέχρι στιγμής το μάτς πάει όπως θέλουν ακριβώς οι γηπεδούχοι. Ο Καζάναστάς από το πλάι με ένα σουτάκι θα κάνει το 49-29. Γαλίτης αυτής τον Σικά. Αλεξόπουλος είναι στην περιφέρεια, δεν πάει κανένας πάνω του και τιμωρεί σαν σε προπόνηση. Εκτελεί για το 52-29. Τάγκας. Με Πάστας. Ανάποδο λέει up. Αναπηδάει μπάλα δύο φορές, καταλήγει εκτός. Θα βάζει και με τον εαυτό του, με την τύχη του. Γαλίτης στέγεται για 2. Ο ίδιος προσπαθεί να πάρει το rebound, θα τα καταφέρει τελικά και θα αφήσει εξαιρετικά στον Σικά. Ίσως θα το χάσει από κοντά. Και πάλι όμως οι μήνες μένουν στην επίθεση. Πάει προς τα μέσα. Ο Γαλίτης αν είδα καλά, όχι ο Βογιατζής είναι. Και έχουμε το 54-29. Τάγκας. Υπάρχει ένα θεματάκι τώρα. Με το χρονόμετρο, αν δεν κάνω λάθος. Μπαχάς και Αριστίδης Αλεξόπουλος παίρνουν στο μάτς για τους μήνες. Παραφέρουν οι Escapers, Τάγκας κρατάει. Εκτελεί από πολύ μακριά, το χάνει. Πήρε ο Γαλίτης. Παπαστάμος χωρίς δεύτερη σκέψη, μπάλα στο σίδερο όμως ψηλότερα εκεί ο Γαλίτης μάζεψε την μπάλα στον αέρα. Σκόραρε κιόλας στην συνέχεια μετά το επιθετικό rebound για το 56-29. 4-20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τσιγκλητσής. Δεν πάει στα σπέζι με πλάτη. Ταγκάζ δεν πήρε το σουτ. Και πάλι μπάλα στα χέρια του. Ζητάει κίνηση. Δεν Πάστας. Πάλι του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Δεν μπορούσαν ούτε τώρα. Όχι. Τελικά προλάβε και κέρδισε το φάουλο. Δεν Πάστας. Στο 1 δευτερόλεπτο. Μετράει κιόλας το καλάθι, όχι. Έχει την βολή. Ο Δε Πάστας. Παπαστάμος. Φτάνει προς τα μέσα. Θα βάλει το καλάθι για το 58-29. Τάγκας. Παπαστάς. Από τα δεξιά σηκώνεται. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, παραμένει στο 58-29. Μπαλάει στον Σικά. Μπαχάς του δίνει ξανά. Δυσκολεύει και αυτός να υποδεχτεί την πάσα. Παπαστάμος. Ένα πλησιάσει, μπαλά έξω. Αριστίδης, Αλεξόπουλος για 3 τώρα στο σίδερο. Μπαλά. Νέα ευκαιρία με Μπαχά, θα κάνει ένα δύναμο τελείωμα. Δεν προλαβαίνει τώρα στην συνέχεια ο Γαλίτης. Η μπαλά είναι για τους Escapers. Παπαστάμος ζητάει αλλαγή τώρα. Δεν έχουμε και time out.
συνέχεια στο μάτς. 98-31 είναι το σκορ. Ταγκάς πήρε και εκτέλεσε. Ο Τσικλιτσής δεν μπορούσε να σκοράρει. Αλλά στην άλλη πλευρά, αλλά θα γίνει λάθος πάσα. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος οι Μίνωες. Κατοχή είναι για τους Γαλάζιους. Θα καθίνει συνέχεια. Πήρε και πάλι. Αυτή στον The Pasta, θα σουτάρει αυτές κατευθείαν. Μπαχάς είναι εκεί για να μαζέψει. Λέγει στην άλλη πλευρά ο Βογιατζής. Δεν μπορεί να το, το σταματήσει βασικά ο Τάγκας. Τον άρχος εκεί στο τελειωμά του τον πίεσε και δεν καταφέρει να τελειώσει καλά τη φάση ο παίκτης των Μηνών. Τσιλιτζής θα γυρίσει, απέφυγε τον Αριστίδη Αλεξόπουλο, ο οποίος σηκώνει το χέρι του. Παραδέχεται ότι έκανε το φάουλ, το οποίο στέλνει στις βολές τώρα τον Τσιγκλιτζή. Ευστοχή στην πρώτη για το 58-32. Πήρα το rebound οι γηπεδούχοι και έχουν και ευκαιρία για έναν εφηδιασμό. Τάγκας επέστρεψε εκεί στην άμυνα γρήγορα, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό για να σταματήσει την επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων. Ο Γιατζής σκόραρε, κέρδισε για το φάουλ για το 60-32. Συμπληρωματική βολή τώρα για τον Βογιατζή. Θα την βάλει και αυτή για το 61-32. Τελευταίο 1,5 λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τάγκας αργά αργά κατεβάζει, αφήνει τώρα στον The Pasta. Σε Μιέτσνη παίρνει τον δεξί διάδρομο, να τελειώνει καλά τη φάση. Παίρνει ο Γιατζής, ο οποίος άφησε στον Μπαχά μπροστά από τον Καζαναστά, σηκώθηκε. Συγκλητής τώρα για τους Escapers. Ωραία η πάσα του για τον The Pasta. Έχει βάλει πλάτη αυτός. Βρήκε χώρο, βρήκε τρόπο να σκοράρει για το 61-34. Αλεξόπουλος είδε την κίνηση του Αριστίδη. Ο Γιατζής ένα δύσκολο σουτ. Βρήκε στόχο, 27 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ταγκάς. Είδε την κίνηση του Τσικλιτζή. Πάει κοντά στην ρακέτα αυτός, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μήνες. Δεκάρει το ρολόι ο Γαλίτης, σταματάει, εκτελεί για 3 και το βάζει κιόλας. 64-34. Η διαφορά στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πήγαμε και στο τέταρτο δεκαλέπτο του μάτς. Οι Μήνες έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια πάρα πολύ καλή απόσταση. 64-34 το σκορ, στο σύν 30 πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν ήταν εκεί τα πράγματα ώστε το δεύτερο παιχνίδι να μοιάζει ως μια τυπική διαδικασία. 66-34 το σκορ πλέον. Είπαμε από την αρχή ότι η αποστολή σήμερα των φιλοξενούμενων θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, το ήξερε και ο Γιώργος Τάγκας, ο οποίος στις δηλώσεις του ανέφερε πως με μόλις 5 παίκτες και κόντρα σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι οι Μήνες, το έργο γίνεται δύσκολο έως και ακατόρθωτο απόψε.
αγώνες επιβεβαιώνουν το τίτλο του φαβόρη. Το αποδεικνύει και το σκορ στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Ωραία κίνηση από τον Τσικλητή, δεν θα καταλήξει σε ένα καλάθι όμως. 2-2 τώρα. Σηκώνεται, αστοχή ο Γαλίτης. Μια ευκαιρία Μαριστίδη Αλεξόπουλο. Υπάρχει φάουλ τον Τάγκα. Απορεί ο παίκτης των Escapers. Στη γραμμή ο Αλεξόπουλος. Είναι αστοχή η πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 67-34. Τάγκας. Κάζει τα Αναστάση, πέσει με το De Pasta. Και πάλι μπάλα στην περιφέρεια. Στρεμιέτς είναι όλο μόναχος. Πήρε το τρίποδο από την κορυφή. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Αλλά φτάνει στον Βογιατζή. Γαλίτης από το πλάι, σηκώνεται, το χάνει. Παίρνει ο Τάγκας, τελευταία 8 λεπτά στην αναμέτρηση. Δε Πάστας με τον Αλεξόπουλο μπροστά του. Τον έβαλε στην πλάτη παρά λίγο να χάσει την ισορροπία του. Τάγκας εκτελεί και το βάζει. Ακόμα ένα τρίποντο στην λίστα για τον Τάγκα. 67-37 πλέον. Πάει στενασμένα ο Αλεξόπουλος, στάθηκε άτυπος. Βλέπετε πως αντιδράει κιόλας. Δεν το έκανε το χατηρική η μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Έχουμε δύο βολές τώρα για τον παίκτη των γηπεδούχων. Έξω η πρώτη. Και την δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτού που σε βγάλει βολών οι μήνες. Παρέμεινε έτσι το 67-37. Στενιέτσνη. Πάσα χέρι με χέρι. Αλλάζει κατεύθυνση ο Τσικλητσής. Τάγκας. Εκτελεί μετά από τρίπλα. Η στοχή για το 67-39. Αλεξόπουλος θα πάρει την προσπάθεια, η μπάλα στο σίδερο. Τάγκας. Κύριο Τσικλητσής ψώνει για τον Στρεμιέτσνη. Τάγκας θέλει να πάει κοντά. Θα τελειώσει καλά την φάση. Θα σφυρίσει στο παρκέ όμως μετά από το φάουλ του Βογιατζή. Στη γραμμή ο Τάγκας. Ενώ ο Μπαχάς επέστρεψε στο παρκέ για τους Μίνωες. Είναι αυτή η πρώτη βολή. Ετοιμάζεται τώρα σιγά σιγά για την δεύτερη. Την χάσει κι αυτή. Γαλίτης θα παιδευτεί. Θα γίνει έτσι το λάθος. Και γρήγορα γρήγορα επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση οι Escapers. Αναφέρει ο Τάγκας. Στενιέτσνη. Παίζει και πάλι με τον Τάγκα. Έχει μείνει πάνω του ο Βογιατζής. Θα το πάρει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο Τάγκας, καθώς τελείωνε ο χρόνος.
Πρόλαβε το ρολόι, αλλά έκανε airball. Προχωρούν σε αλλαγή τώρα οι γηπεδούχοι. Ο Βογιάτης θα πέρασε εκτός. Ο Παπαστάμος στη θέση του. Παπαστάμος θέση με τον Μπαχά. Για δύο πόντους εύστοχο. Συνεργασία Παπαστάμου Μπαχά. Με το 69-39. Διώχνει το Στρεμιέτσνη, παίζει με τον Τσικλιτσί. Γυρίζει αυτός, το βάζει. Ο Πάστας πιέζει το κατέβασμα της μπάλας. Θα κάνει τελικά το φάουλ πάνω στον Βογιατζή. Στον Γαλίτη, με συγχωρείτε. Φάουλ που είναι και το τρίτο για τους Escapers. Μπαχάς. Θα περάσει η πάσα του. Ο Καραθάς κλέβει. Είναι στον Τάγκα. Στρεμιέτσνη. Τάγκας. Κάνει τις τρίπλες μπροστά από τον Μπαχά. Βρήκε την πάσα για τον Τεπάστα. Κακό τελείωμα από αυτόν. Σιγά στοχή στην άλλη πλευρά. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως ο Αλεξόπουλος, δεν ήταν καλό το σούτ του. Το καταλάβει και ο ίδιος. Τσικλιτσής. Κατάει στην περιφέρεια, δεν πάσει και παλεύει να πάρει θέση μπροστά από τον Παπαστάμο. Με πλάτη πάει και ο Μπαχάς να κλείσει και στην άμυνα. Βγαίνει τελικά αυτή. Ωρεβάζει ο Γαλίτης. Ψάχνει πάσα έξω. Πάλι πάντα στα χέρια του. Μπαχάς έρχεται με φόρα για να φτάσει μέχρι την ρακέτα, όχι μέχρι το καλάθι όμως. Παραμένει το σκορ στο 69-39. Ενώ οδεύουμε προς το τελευταίο τετράλεπτο. Στρεμιέτσνη χάθηκε από την άμυνα των μηνών. Κατάφερε να σκοράρει και ανενόχλητος. Με το 69-41. Γαλίτης βλέπει τις επιλογές του, βρήκε τον Σικά. Στη γωνία έχει την επιλογή του Παπαστάμου αυτός. Θα παίξει μαζί του, αλλά έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Κόλλησε εδώ η άμυνα, η επίθεση μπορείτε των γηπεδούχων. Δεν μπορούσε να βρουν μια εκτέλεση. Έχουμε και διακοπή για time out. Λεπτά και 27 λεπτά μας απομένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι μας. Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Μήνες και Escapers. 69-41. Οι Μήνες έχουν καταφέρει να πάρουν ένα πάρα πολύ καλό σκορ. Μια πάρα πολύ καλή διαφορά εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού, που θα κρίνει και το ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση. Ο Γαλίτης έφτασε μέχρι το τέλος τώρα με το 71-41. Αγκάς. Πήρε ο Τεπάστα στα δεξιά. Πέρασε, υπάρχει φαουλ χαμηλά τον Παπαστάμου. Ανέφεραν οι γαλάζιοι, τα γκασπίεστηκε από δύο. Στρεμιέτσνη σηκώνεται, βρίσκει στόχο για το 71-43. Μια μακρινή πάσα, η οποία έφτασε στον Σικά. Στον Βογιατζή με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να βγει νίκη και σε αυτή τη φάση. Μάζεψε μετά την καλή άμυνα ο Τάγκας, ο οποίος κατεβάζει κιόλας. Τρεις αναστάσεις. Τελευταίο δίλεπτο τώρα και επίσημα στην αναμέτρηση. Δε Πάστας. Φτάσε μέχρι μέσα.
Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 71-45. Ρωσικάς περιμένει να έρθουν και οι δύο συμπαίκτες του. Αλεξόπουλος θα φύσει χέρι με χέρι. Γαλίτης στα αριστερά η μπάλα, Βογιατζής θα πάρει το τρίποντο. Δεν προλάβει και ο Τζιγλίτσης να μαζέψει το rebound. Σικάς έτσι θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του, όχι στο επάκρο. Έτσι το rebound για τους μήνες. Συμπάλα φτάνει στον Παπαστάμο. Προσποιείται αυτός, πάει στη διείσδυση. Είναι ευκαιρία, απανωτά επιθετικά rebound για τους μήνες, όμως δεν θα φέρουν κάποια καλή κατάληξη. Ο Μπάστας βρέθηκε στο παρκέ. Έκλεψε ανοίγει παιδούχη και ο Παπαστάμος έχει μείνει μόνος του. Θα αφήσει τελικά στον Γαλίτη. Θα μπει assist στην λίστα. Να μπουν οι δύο πόντι στην αντίστοιχη λίστα του Γαλίτη. 73-45 τώρα. Τελευταία 44 δευτερόλεπτα. Πέρασε ο Τσικλιτσής. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σικάς, προβαίνουμε προς το φινάλε. Αλεξόπουλος κρατάει. Θα περάσει, μπάλα έξω. Παστάμος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Είναι επιθετικό rebound από τον Βογιατζή. Πάει προς τα έξω αυτός, τελευταία 13 δευτερόλεπτα. Ένα μακρινό τρίποντο, το οποίο δεν θα καταλήξει στον στόχο. Αλλά είναι για τους escapers, ωστόσο φτάνουν προς το φινάλε με τους μήνες τελικά να παίρνουν την νίκη και την πολύ καλή διαφορά ενώ του δεύτερου παιχνιδιού, 73-45 το σκορ, με τους μήνες να επικρατούν τον escapers.